Αντέχετε. Έτσι, μπράβο. Εσείς αντέξετε. Εμείς αντέξουμε, όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Θα χαρούμε σε στερεάσουμε, μπράβο. Δεν ξέρουμε τι σε κυπελάτε μας. Δεν ξέρω. Θα περάσω φεύγοντα. Σαν και δεν είναι ώρα για φαγωτό. Θα πάρω μια μπουκιά. Όχι, ναι. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό σας μήνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που σας ευχαριστώ. Και συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι μόνο στα μεγάλα εμβόλια. Και στα κέντρα υγεία. Γιατί εκεί τα πιο πολλά εμβόλια σε τέτοιε δομέ γίνονται. Σε 30 δομέ, κύριε Πρόεδρε. 30 δομέ τη πρώτη ήρθε. 141 βουλευτέ. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πώς είσαι, καλώς τον άνθρωπο. Δεύτερη δόση. Δεύτερη, άντε, τελειώνουμε. Αλλά θα προσέχεις παρά τα αυτά. Όλα καλά, όλα καλά. Έτσι, μπράβο. Εμβολιαστήκατε, εντάξει. Δεύτερη ή πρώτη. Τελειώσατε. Γεια σας. Αλλά θα μου προσέχετε παρά τα αυτά, ε. Έτσι, μπράβο. Μασκούλες πάντα. Έτσι πρέπει. Καλή δύναμη σας έχω και καλό μήνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Καλώς. Πώς είσαι? Πολύ καλά. Ευχαριστώ. Έτοιμη. Έτοιμη, πανέτοιμη. Γεια σας. Καλημέρα. Τα πρώτα εμβόλια. Τέλειο. Στην κατηγορία των σοβαρών υποκείμενων νοσημάτων. Ελπίζουμε να έχουμε τελειώσει με όλη αυτή την κατηγορία εντός του επόμενου μήνα για να προχωρήσουμε στη συνέχεια στο σχέδιό μας, να αρχίσουμε να εμβολιάζουμε και τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν λιγότερο βαριά υποκείμενα σήμερα, αλλά προφανώς οφείλουμε να ξεκινήσουμε με εσάς για να σας προστατεύσουμε το στόμα των δυνατών. Ευχαριστούμε. Έχουμε και οι υπόλοιποι να έχουν την ευκαιρία άμεσα να κάνουν το εμβόλιο για να μπορέσουμε να έχουμε μια σπίδα προστασίας όλοι και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Έχουμε κάνει μέχρι στιγμής 1.700.000 εμβολιασμούς. Όπως βλέπετε, η διαδικασία λειτουργεί υποδειγματικά και θα πρέπει πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε τους υγειονομικούς μας, οι οποίοι με χαμόγελο υποδέχονται όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να εμβολιαστούν. Το σημαντικό είναι ότι από τον επόμενο μήνα θα έχουμε πολλά περισσότερα εμβόλια στη διάθεσή μας. Καλώς εγώ των πραγμάτων θα κάνουμε 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμούς μόνο το μήνα Απρίλιο, δηλαδή όσους λίγο λιγότερους από όσους έχουμε κάνει τους 3 μήνες από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο. Και είμαστε σίγουροι ότι μέχρι τις αρχές Μαρτίου, μέχρι τις αρχές Μαΐου θα έχουμε εμβολιάσει όλους τους συμπολίτες μας άνω των 60 και όλους τους συμπολίτες μας με βαριά υποκείμενα νοσήματα με τουλάχιστον μία δόση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μετά θα αρχίσει το πράγμα να μειώνεται και η πίεση στα νοσοκομεία μας, διότι τα νοσοκομεία δοκιμάζονται πρωτίστως από τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι πιο επιρρεπείς στο να βοηθήσουν βαριά. Οπότε έχουμε καλή δύναμη, περαστικά σε κάθε περίπτωση και το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι εδώ όχι μόνο για να περιθάλπτει τους ασθενείς με COVID, αλλά για να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι θα το χρειαστούν. Καλή δύναμη, εύχομαι. Εντός κανάλι, Μαρία, κορίτσια για τις δόσεις. Πόσα, η συσκευασία που έρχονται είναι τέτοια πια, Μαρία. Ναι, και διπλής πάνω κάτω. 64 το κάθε κουτί. Και η τροφοδοσία, ας πούμε, σε ένα κέντρο υγείας αυτού του μηλιέτου γίνεται κάθε πότε? Κάθε δύο φορές την εβδομάδα. Δύο φορές την εβδομάδα. Γιατί είναι το Pfizer που θέλει να τις 5 μέρες. Εμείς το έχουμε πάρει για να χρονομετρούμε μισή ώρα ώστε το ξεπάγωμα, ώστε να γίνεται η ανασύσταση και να γίνεται το μετάβολιασμό. Αλλά φαντάζομαι είστε πια πλήρως εξοικειωμένοι. Πολύ ωραία. Το σημαντικό είναι ότι το λένε οι πολίτες οι οποίοι έρχονται και βλέπουν μια διαδικασία που τους εκπλήσει ευχάριστα. Και από την προσέλευση είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξακολουθούμε να τονίζουμε, γιατί υπάρχει πάντα μια ανησυχία ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά και η μόνη λύση για να αφήσουμε οριστικά πίσω μας το COVID. Χωρίς μαζικό εμβολιασμό θα ταλαιπωρούμαστε διαρκώς. Αλλά το σημαντικό είναι ότι από τον επόμενο μήνα θα μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα εμβόλια συνολικά. Κάνουμε 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμού, εκεί που το πρώτο τρίμηνο έχουμε κάνει 1.700.000. Αλλά πάλι
θέλω να τονίσω ότι είχαμε πει ότι θα κάνουμε ένα 700 και κάναμε ένα 698. 556. Άρα η διαδικασία υπάρχει τρέχει υποδειγματικά και εδώ, στον κύριο Δεμιστοκλέος, πρέπει να με ευχαριστείτε. Αυτός τη συντονίζει όλοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Με εμβολιασμένους συμπολίτες μας, κυρίως τους μεγαλύτερους, γιατί αυτούς έχουμε συγκινήσει, να φεύγουν από το εμβολιαστικό με το χαμόγελο στα χείλη, παρότι δεν μπορούμε να τους δούμε, το βλέπουμε στα μάτια τους. Είναι αυτό το πρόβλημα που αισθάνονται ασφαλής και ελεύθερη. Δεν είναι μόνο κάνει την πόλη και φύγει, είναι πώς τους αντιμετωπίζουν. Εννοείται. Με ανθρωπιά, με αγάπη. Εννοείται. Με αυτό φαίνεται. Ξέρετε, ξαναχτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και του κράτους. Και σε αυτό παίζεται ένα καθοριστικό ρόλο. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρακαταθήκη που θα μας συνοδεύει και μετά τον COVID. Και βέβαια η μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Επειδή τώρα συζητάμε, ξέρετε, για το Ταμείο Ανάκαμψης και πολλοί μπορεί να φαντάζονται ότι αυτά είναι κάποια χρήματα τα οποία δεν τους αφορούν καθόλου, σας διαβεβαιώνω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των πόρων που θα διατηρηθούν στην υγεία θα αφορούν τις δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την ψηφιοποίηση της υγείας, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να έχει πια ένα ψηφιακό φάκελο και να μπορούν όλοι να γνωρίζουν με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, αλλά και να γνωρίζουν όλοι, όσοι πρέπει να γνωρίζουν μάλλον, το πλήρες ιατρικό και ιστορικό του κάθε συμβουλίου. Και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα είναι η πρώτη ωφελημένη από τους πόρους του Ταμείου. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας, που προχωράμε στην Ελλάδα αρκετά χρόνια μπροστά. Να είστε καλά. Δεν θα τα κάναμε χωρίς εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και καλό μήνα. Όχι, και το ότι θα κάνουμε 1,5 εκατομμύρια εμβόλια μόνο τον Απρίλιο, ούτε αυτό είναι από τα παιδιά. Γεια σας.